Μην το πείτε στο Θόδωρο, αλλά είναι Κυριακή σήμερα. Έχουμε καιρό να κάνουμε τεμπέλικο και εγώ απλά ανοίγω την κάμερα. Δεν με νοιάζει. Γεια σου, Θόδωρε, τι κάνεις? Συμμαζεύω. Δεν κρατάω κάμερα. Είναι. Κοίταξε. Ναι. Τεμπέλικο vlog θέλετε. Α. Τεμπέλικο vlog θα έχετε. Εγώ είπα να του κάνω έκπληξη με τεμπέλικο vlog. Αλλά είσαι. Σε βλέπω έτοιμο με το που είδες κάμερα Σάββατο. Είναι μέσα τεμπέλικο vlog. Έχουμε κρασιά εδώ στη μέση πουθενά. Πρόβλημα. Δεν είναι μέση πουθενά. Α, είναι. Σπόσορα. Είναι δώρο, λοιπόν. Αυτά εδώ μας τα έκανε δώρο την πρώτη φορά που ήρθε επίσκεψη ο Κώστας ο Πατρινός. Όπως επίσης το καλύτερο δώρο που μας το έχει κάνει. Το έχουμε δείξει. Δεν είναι αυτό. Το Baldur's Gate είναι πίσω από τα ενδιαιτήρια. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν το έχει δει, Δημήτρη. Α, σωστά. Είναι αυτό εδώ που μου κάνει δώρο. Η πρώτη πίεση που έφερε. Θα με φέρει το Baldur's Gate, το είχε αυτός εκεί τέτοιο και είχε και το χάρτη μέσα άμα χαθώ και είχε το manual άμα ξεχάσω πώς δουλεύει το CD και είχε και αυτό, τώρα δεν ξέρω τι θα το κάνω εγώ αυτό βέβαια. Αλλά αυτά. Είναι και γαμό τις συλλεκτικές αυτά, να είναι έχεις. Πολλά, δεν είναι συλλεκτική, είναι κανονική έκδοση. Είναι συλλεκτική, συλλεκτική Δημήτρη, συλλεκτική. Επίσης ήταν έχω το hard box. Είναι η τρίτη ή τέταρτη έκδοση το μεταξύ κάπου. Contains 5 CDs. Ναι, 5 CDs. Τι κάνεις εσύ εκεί? Βάζω στο Google Drive δύο βίντεο που κάναμε record. Αυτό το πηγούνι. Okay. Μην τους κάνεις spoil τώρα. Το πηγούνι έδειξα. Έχω εδώ το test bench. Έχω δύο προβλήματα. Ένα, έβγαλα μία καημένη 2060 που είχα κάποια στιγμή, super, η οποία ήρθε χαλασμένη. Και δεν την έχω πάει πίσω ακόμη, αλλά ήθελα μήπως μπορέσω να τη φτιάξω. Τι βλέπω εδώ. Πολλά νερά. Άνοιξα δύο μπουκάλια νερό και προσπαθώ να τελειώσω. Όχι. Λοιπόν, όσο ο Δημήτρης κάθεται κάτω και κάνει δουλειά, είπα λίγο έτσι να τον κακομάθω, που του παρήγγειλα φαγητό. Μπήκα Walt. Την καινούργια εφαρμογή για παραγγελία φαγητού και πόσο εύκολο το κάνουνε. Έχει και φωτογραφίες στο μενού για να βλέπεις ακριβώς τα παραγγείλεις. Βρήκα το αγαπημένο φαγητό, δεν ξέρω αν είναι, αλλά τα τρώει σίγουρα ο Δημήτρης. Μύρισε την παραγγελία. Αλλά μπορώ να τη μυρίσω κι εγώ την παραγγελία, γιατί το Walt έχει, μπορείς να κάνεις tracking την παραγγελία σου. Όπως επίσης μπορείς και να τους πεις να τα αφήσουν απ' έξω από την πόρτα, σαν πώς αφήνανε παλιά τα ορφανά. Στα μοναστήρια, θυμάσαι πώς αφήνανε παλιά τα ορφανά στα μοναστήρια. Και έχει και την αξίσμαγκιά. Επειδή ξέρω ότι αυτός με το που τελειώσει κάτω τα μαραφετιάσματα θα τον κόψει, τα έχω παραγγείλει από τώρα και τους έχω πει τι ώρα μου τα παραδώσουν. Και με το που αρχίσει να γκρινιάζει, με το που κάνει α, οπ, κατευθείαν την μπουκιά στο στόμα. Τώρα λένε ότι έχει και παιχνίδι στην εφαρμογή, αλλά είμαστε gamers, εντάξει. Το πιο σημαντικό όμως είναι κάτω στην περιγραφή, γιατί μας έχουν δώσει ένα κωδικό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να βάζετε στην εφαρμογή έτσι ώστε την πρώτη σας παραγγελία να έχετε μια έκπτωση των 5 ευρώ. Τι άλλο κάνουμε, τι άλλο κάνουμε εδώ. Έτοιμο αυτό το γραφείο, πεντακάθαρο είναι. Αυτό το δίσκο τον έχουμε σπίτι μου για όταν κάνουμε co-op να φέρνω αρχεία. Αυτό είναι εκεί, δεν ξέρω τώρα γιατί είναι εδώ. Επίσης, αυτό. Αυτό είναι το μικρόφωνο που δεν δουλεύει, το χαλασμένο. Αυτό το πήραμε. Δεν δούλευε. Έκατσε μετά 3 μήνες στο γραφείο και τώρα δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε. Τι κρύβεις. Τι κρύβεις? Όχι, είναι έτσι είναι. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Έκθεση, το απλώνεις έτσι. Αυτά είναι τα D&D-στικά μου, είναι το βιβλίο που κράζω. Νομίζω δεν είναι καλή στιγμή να τα βάλεις, δεν είναι καλό μέρος να βάλεις εκεί μέσα. Γιατί είναι έτσι σαν έκθεση, πώς κάνουν αυτά που ανοίγεις και έχει την πλάτη που είναι το decor και κάτω είναι το terrain, το terrain και το decor. Μπράβο. Έτσι πάει. Δεν είναι ότι τα έβαλα τώρα βιαστικά. Επίσης είμαστε κατά της κορώνα εδώ ξεκάθαρα. Και κατά των hit points που χάνονται. Μπες και εδώ μέσα. Όχι, μια χαρά. Α, ωραίο, ωραίο εκεί, ωραίο. Έδειξε ωραία. Δεν είναι ντεκόρ και πλατό. Και Σαμσόν. Τα ξέχασα λίγο. Εδώ έχουμε τις βάσεις των μικροφώνων. Αυτές είναι οι βάσεις των μικροφώνων που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε τα podcast. Ναι. Τώρα τι κάνουν εδώ. Θεός και ο Σιγκίτη που λέει, δεν ξέρω πώς το λέει την έκφραση ακριβώς. Τι άλλο έχεις εδώ. Εδώ γιατί είναι τόσο αχούρι. Ο μισό είμαστε κατά του κορώνα εδώ. Εδώ είναι το μέρος που δημιουργώ, Δημήτρη. Εδώ είναι λογικό να είναι αχούρι. Έτσι είναι όσοι δημιουργούν. Αφήνουν τα πάντα γύρω τους. Θεωρέ, περίμενε λίγο. Τι θες? Περίμενε λίγο, έλα εδώ. Γι' αυτό φεύγω. Είδα λίγο κορώνα πάνω σου. Είδα λίγο κορώνα. Είδα λίγο κορώνα πάνω. 7 κιλά. Δεν έβαλα 7 κιλά. Πάρ' το χέρι. Δεν γυαλίζει καθόλου. Πάρ' το χέρι. Το κουνήσω το Red Bull και το κανήσω μπροστά σου.
Χάρηκα για την γνωριμία. Όχι καθόλου. Ψεύτη. Είσαι τόσα φίλος. Χρόνια, ούτε μια φορά δεν το έχει πει αυτό. Είσαι φίλος. Φύγε από εδώ. Όχι, κάνει εδώ σε αυτό. Α, ναι. Κοιτάξτε το. Άλλαξε το τέτοιο. Άλλαξε το hardware κομμάτι. Πήγα πίσω στο γραφείο γιατί αποφασίσαμε ότι είναι πιο ωραίο το πλάνο έτσι και άνοιξε ο χώρο λίγο. Έχει λίγη παραπάνω ήχο. Επίσης έχουμε δεύτερο γραφείο πλέον, τραπέζι τώρα. Οπότε αν χρειαστεί να κάνω κανένα build, διατηρώ πίσω αυτό εδώ και φέρνω το τραπέζι εδώ. Ή θα βάλω αυτή την καρέκλα, την οποία κάνετε subscribe στο κανάλι. Σύντομα θα γίνει giveaway. Από πέρσι το λέμε. Όχι, δεν από πέρσι, είναι από φέτος. Αλλά είναι από πέρσι, ε. Λοιπόν, Apple, άκου να δεις κούκλα μου. Έχω το γραμμένο το iPad, ωραία. Θέλω να το συνδέσω με ένα USB, να πάρω αυτά τα αρχεία, να τα βάλω στο κολοπισί. Ωραία. Γιατί μου αφήνεις μόνο τις φωτογραφίες και όχι το κατά. Και μην μου πεις να βάλω iTunes. Δεν θέλω να βάλω iTunes. Είναι σε άλλον το PC. Δεν βάλω σε άλλον άνθρωπο PC. Θέλω να του δώσω τα αρχεία που έγραψα. Κοιτάξτε εδώ επίσης. Κοιτάξτε τι χρώμα το θέλετε. Θέλεις. Spectrum Wave. Θέλεις. Purple. Της NZXT. Θέλεις. Red Alert. Λευκό είδος θα έχω. Αλλά τώρα μ' άρεσε το μπλε με μπλε. Ξέρεις τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σήμερα στο blog. Πρώτον, να φάω. Με έχεις εδώ πέρα τζάμπα. Σου είπα και είμαι ακόμη εδώ τζάμπα. Ότι σε έχω κανονίσει, ναι. Και θα σε ταΐσω. Σοβαρά. Πρέπει να σταματήσεις να αγχώνεσαι, Δημήτρη. Θα σε ταΐσω. Οπότε εγώ τώρα πρέπει να βρω ένα SATA καλώδιο. Δεν θα κάνω τίποτα, θα το κουμπίσω εδώ. Γιατί αυτό το test bench σε maximum 30 μέρες θα αντικατασταθεί από άλλο. Τι είναι αυτός, τι είναι. Νερδάκια. i7-5960X. Είναι οχταπύρινος με 16 threads, είναι 1099 και έχει 32 GB στα 3200. Και αυτή τη στιγμή είναι σε default clocks, αλλά στα benchmarks τον πηγαίνω εδώ που είναι 4,5. Που είναι καλά για το οχταπύρινο αυτόν. Και ο λόγος που παιδευόμουν να φτιάξω την κάρτα, γιατί ναι, με το έχω κυρίως να τεστάρω κάρτες γραφικών κλπ. Αλλά έχω μία 1650. Επίσης, αλλά αυτό το κρατάω για βίντεο με τον Λουκά. Έχουμε την κυρία, τη θυμάστε φυσικά, έτσι. Η αγαπημένη μου κάρτα όλων των εποχών. 980 Ti, βαμμένη custom by Gramers και τον Πέτρο. Όχι, θέλετε να σπάσω τον Εύερο του Θόδωρου. Θόδωρε, κοίτα με, είμαι στο Everest. Είμαι στο... Τι είπα θες? Πρέπει να ξεράσω. Την πήγα στο Everest. Ναι, την Ήλικος. Άλλα ρε. Λέω να μην πας. Και δεν ξέρω. Αν την είχατε δει όταν την αγόρασα, φύγε σε την Α, ναι! Μπήκα στο ίντερνετ. Έγραψα www.internet.gr. Ναι. Βρείτε μου την πιο γελία σκούπα. Και ο νικητής του διαγωνισμού ήταν αυτός εδώ πέρα, το οποίο δεν είναι σκούπα, είναι σκουπάκι, το οποίο κουμπώνει σαν transformer πάνω σε μαγκούρι και ρουφάει από το στόμιο της σκούπα. Μια μικρή παύση. Κάποτε θα καταλάβετε γιατί για ποιο λόγο ποτέ δεν θα μας κάνει sponsor το Βίκος. Απλά τη βρήκα, λέω 20 ευρώ, πάρε μια σκούπα τώρα. Γιατί η προηγούμενη που είχα χάλασε και ήταν και οικογενειακό κοιμήλιο, την είχα 20 χρόνια στην οικογένεια. Τι χάλασε, την είχα φέρει εδώ πέρα για να καθαρίζουμε. Και καθάρισε. Κάποια στιγμή την άνοιγα και μύριζε καμένο όταν δούλευε το μοτέρ. Οπότε λέω για να μην κυνηγιόμαστε εδώ πέρα με φλόγες στους κόλους. Έφυγε και πήρα μια φτηνή, λέω, να πάρω. Μην πάρω και πολλά έξοδα, αλλά μαλακία. Οπότε από εδώ και πέρα θα κανονίσω η επόμενη αγορά μόλις καεί αυτή, δηλαδή σε κανένα δύο χρήσεις ακόμα. Γιατί ήδη τώρα θα σας δείξουμε τι καταπληκτική τεχνολογία καινοτομία έχει. Έτσι, κάνεις εδώ, όπου εδώ είμαστε κανάλι τεχνολογίας και δεν περιοριζόμαστε σε hardware, software, firmware, underware. Πολύ όμορφα, ανοίγει το χώρο σας όλες τις ανάγκες και να γυρνάμε πίσω. Να δούμε παλιούς φίλους, μπρος πίσω. Θα τα σκυλάκια θέλει. Θέλει να την ταΐσει το στόμα. Αλλά το καλύτερο της κομμάτι είναι το... Να, και αυτά. Τι γίνεται σε αυτό το σημείο. Κάναμε ένα χαλί, το κάναμε όμως. Βάλ το χέρι σου εδώ πέρα στο σκουπάκι. Μαλάκα. Σηματάει. Το γράφει και ο κατασκευαστής μέσα ότι μετά από 10 λεπτά λειτουργίας. Δεν είναι 10, αυτά δεν ήταν 10, ήταν 3. Είναι όταν περνάς καλά, Δημήτρη, ο χρόνος περνάει έτσι. Σωστά. Αυτό υπερθερμαίνεται, αλλά πάλι καλά επειδή έχει ασφάλεια τεχνολογία, ρε. Ναι. Κλείνει μόνο του. Απλά πρέπει να τα αφήσεις, τι κάνεις. Σκουπίζεις 5 λεπτά, τα αφήνεις μισή ωρίτσα να κρυώσει, ξανασκουπίζεις 5 λεπτά. Το ξαναφήνεις μισή ώρα να στεγνώσει. Να στεχνώσει. Από τα αίματα του πολιτή. Λοιπόν, πολύ ωραία. Καθαρίσαμε, βάλαμε σκούπα. Πολύ καλό. Μόνο ένα χαλί έκανες. Κρατάμε τα φώτα από πάνω να μην φαίνονται τα υπόλοιπα. Το επόμενο επεισόδιο. Επεισόδιο
του τεμπέλικου, ναι. Θα κάνουμε το άλλο χαλί. Παδωρή, περίμενε! Έλα, περίμενε. Πάτε σκούπα ρομπότ να κάνει το άλλο το χαλί. Έχεις δίκιο, ρε μαλάκα. Όρμα! Επίσης, στο Discord άρχισα να κάνω live stream Beat Saber. Έκανα δύο. Ήσουνα. Α, ναι, μόνο οι ευεργέτες το βλέπανε. Ακριβώς. Επίσης, πάντα το κουμπάκι εκεί που είναι το support για να κάνεις. Να γίνεις ευεργέτης. Να βλέπεις εμένα να όλα χανιάζω στο σπίτι για μου. Για να βλέπεις αποκλειστικά live streams. Τα οποία τα κάνουμε σαν ευχαριστώ για τους ευεργέτες και την προσφορά του στο κανάλι. Θόδωρο, τελείωσα με τη δουλειά! Πεινάω! Είμαι προετοιμασμένος. Έτοιμος έχω. Πάρε και το χαρτάκι σου. Γκριλ. Καλή μας όρεξη εμάς. Mm? Ναι, ναι, ναι. Ωραίο το κάναμε. Μοιάζει ανθρώπινο πάλι. Ναι. Λοιπόν, εσύ τα κάνεις τώρα. Εμείς θα φύγουμε πάνω φάμε. Και μα κοιτάζει, είναι αγενέστατο. Social media είναι όλα κάτω στην περιγραφή μας. Θα βρεις μαζί με διαβάσεις. Discord server, μπορείς να έρθεις να συζητήσουμε για το πόσο νόστιμο είναι αυτό το μπέργκερ που τρώω αυτή τη στιγμή. Καλό είναι. Ωραίο είναι. Και εδώ τώρα έρχεσαι μπορείς να βάλεις. Θα να τρώμε. Τους ευεργέτες. Ξέρεις που τους έχω γραμμένους, ε. Εδώ. Ξέρεις τι έχει κόσμο που δεν τρώει ντομάτα. Εντάξει. Να τρώτε τα πάντα, μη σε περίεργη. Να τρώτε ό,τι θέλετε. Και άμα έχει δυσανεξία στην ντομάτα, είναι αλλεργικό στο νερό. Αιωνία του η μνήμη.